Εδώ και πολλά χρόνια είστε εργαζόμενος στη ΔΕΙΑ Αριδέα. Ασχολείστε όμω με την παράδοση, φτιάχνοντα ιδιαίτερε κατασκευέ που μαγεύουν αυτόν που πραγματικά τι βλέπει. Μάλιστα, προχωρήσατε και σε μια σχετική έκθεση, όπου σα δόθηκε η δυνατότητα να εκθέσετε αυτέ τι μοναδικέ κατασκευέ που φτιάχνετε στο ευρύ κοινό. Θα θέλαμε λοιπόν να μα μιλήσετε για αυτή την ενασχόληση. Πώ ξεκίνησε αυτό το ταξίδι στην παράδοση με τι ξύλινε κατασκευέ. Εγώ ασχολούμαι εδώ και 20 χρόνια με τι κατασκευέ έχω ένα χώρο στο σπίτι μου, το οποίο έρχονται φίλοι μου, καθόμαστε με διάφορες σκέψεις και μου αρέσει να, να δημιουργώ την παράδοση του τόπου. Δημιουργείται την παράδοση του τόπου φτιάχνοντα κατασκευέ, μεγάλε κατασκευέ, ε, σπίτια, ε, νερόμυλου, τσιπουράδικα. Μεγάλε και όλε οι ε, αναπαράσει να δουλεύουν. Πώ δουλεύουν παλιά. Να δουλεύουν. Εδώ μάλιστα σήμερα φέρεται στα Πέριξ έναν παραδοσιακό νερόμιλο που το συναντά κανεί σε χωριά τη περιοχή και στην Αριδαία. Ε, τίνουν να χαθούν σήμερα οι νερόμυλοι. Βλέπουμε έναν εξαιρετικό νερόμυλο που μάλιστα δουλεύει κιόλα. Λειτουργεί ο συγκεκριμένο. Λειτουργεί. λειτουργεί μπορούμε να το δούμε σε λειτουργία. Μπορούμε να το βάλουμε να δουλέψει. Να το βάλουμε να δουλέψει, λοιπόν, να δούμε πώ δουλεύει ο ξύλινο νερόμιλο που κουβαλήσατε σήμερα εδώ στα πέριξη στη 100. Γυρίζει ο μήλο, λοιπόν, και αλέθει στην μιλόπετρα το αλεύρι. Τι ακριβώ γίνεται, κύριε Γεωργίου, εξηγήστε μα. Βάζουμε αυτό το πάνω μέρο, εκεί που πήγαινε να μπει το σιτάρι, λέγεται κολ... κολχίδα. Βάζει ναι. μέσα το στάρι, ναι. πέφτει σιγά-σιγά, χτυπάει στην πέτρα, έχει ένα λατήριο, χτυπάει το ξύλο. Πέφτει σιγά σιγά το στάρι, αλέθεται και βγαίνει το αλεύρι μπροστά. Μιλάμε για μοναδικέ κατασκευέ που θέλουν χρόνια για να γίνουν αυτέ. Για να γίνει αυτό ο νερό, Πόσο χρόνο χρειάστηκε να αφιερώσετε. Έκατσα δύο μήνε ασχολήθηκα με το συγκεκριμένο νερόμιλο. Δύο μήνε. Ναι. Κεραμίδια, πέτρε, ξύλα, ναι, με, με κούκλε αναπαραστάσει. Τα, τα, τα κεραμίδια του είναι από καλάμια ναι. κατασκευασμένα, τα υπόλοιπα είναι με ξύλο. Είναι φτιαγμένο χειροποίητα με ένα, με ένα σουγιαδάκι και με και με ένα τροχό. Θέλει υπομονή Είχου... αυτή η τέχνη. Μπορούμε να τον κλείσουμε τον νερό Είδαμε ότι λειτουργεί κανονικά, σαν να είναι αληθινό. Μιλούμε για μια δύσκολη κατασκευή που θέλει χρόνο. Μα είπατε δύο μήνε με προσπάθεια. Φαντάζομαι μετά το σχόλασμα από τη δουλειά, ασχολείστε με όλα αυτά. Τι ελεύθερε ώρε τα απογέμματα ασχολούμε με, τι παραδοσιακέ κατασκευέ, με τι και έτσι, και έπαιρνα ο χρόνο μου ευχάριστα. Αλλά μου αρέσει να δημιουργώ την παράδοση. Τώρα, δημιουργήσατε και μία έκθεση όπου εκθέσατε όλα αυτά τα έργα σα. Πόσοι τα είδαν έμειναν πραγματικά άφωνοι. Ε, Χωρί να σα διδάξει κανεί, είχατε κάποιον να σα δείχνει πώ να κάνετε αυτά τα έργα μόνο σα. Όχι, αυτό το ξεκίνησα μόνο μου, γιατί από μικρό αγαπούσα την παράδοση, ναι. αγαπούσα τον πολιτισμό και είπα ότι αυτό το πράγμα θα το συνεχίσω. Και το συνέχισα. Αυτοδίδακτο λοιπόν. Αυτοδίδακτο, ναι. Με, με πολύ υπομονή και χέρια Ο, χρυσά μάλλον. Πολύ, πολύ υπομονή και μεράκι. Άμα δεν έχει υπομονή και μεράκι, δεν ξεκινά. Τώρα, πώ σκέφτεστε να αξιοποιήσετε αυτά τα έργα σα. Έγινε η έκθεση, εκτέθηκαν, τα είδε το ευρύ κοινό. Από εκεί και πέρα όμω, πού θα φιλοξενηθούν σε μόνιμη βάση, έχετε κάποιε σκέψει για την αξιοποίησή του. Έχω σκεφτώ στο χωριό μου στην Πιπεριά. Ναι. Ε, το δημοτικό σχολείο έχει κλείσει, ήταν εξαθέσιο. Ναι. Μεταφέρθηκαν τα παιδιά όλα στην Αριδέα, Έχει ένα χώρο και έχω μιλήσει με του ε, υπεύθυνου εκεί που είναι στο χωριό μου ναι. να μου δώσουν ένα χώρο να τα εχθέσω, να τα βάλω εκεί στο, στο χώρο αυτό για να περνάει ο κόσμο να, να τα βλέπει. Ε, σα δόθηκε αυτό ο χώρο, σα έγινε αυτή η παραχώρηση ε, είναι συζητήσαμε, δύσκολο. Συζητήσαμε και με τον πρόεδρο που είναι υπεύθυνο. τη Δημοτική Κοινότητα. και μου είπαν ότι θα το παραχωρήσουν. Η Πιπεριά είναι ένα γνωστό χωριό στην περιοχή τη Αλμοπία, γνωστό στο παρελθόν για τι κόκκινε Πιπεριέ, έτσι δεν μια, είναι, ο... κύριε Γεωργίου. Το Πιπέρι, σήμερα... το πιπέρι που ξεκίνησε, ξεκίνησε ναι. για αυτό πήρε και το όνομα, το πήρε από την Πιπεριά. Αλλά επειδή ήταν μια δουλειά λίγο δύσκολη κλπ ο κόσμο εξελίχθηκε, άρχισε να βάζω ποροφόρο δέντρα και ύστερα καταλήφθηκε. Τι σταματήσαμε. Κανένα δεν έχει σήμερα τι κόκκινε πιπεριέ. Στην πιπεριά, όχι μόνο, στο γαρέφι έχει, στο λουτράκι έχει κάτι τρία πιπερλίκια τα οποία επεξεργάζονται το πιπέρι και κάνουν το κόκκινο πιπέρι, το μπούκουβο και το τριμμένο αυτό. Το, Εποκαλώ... γνήσιο, το γνήσιο, το Στο χωριό έμεινε το όνομα, λοιπόν δεν υπάρχει καλλιέργεια πια. Δεν ένα από τα δεν πανέμορφα έχει. χωριά τη περιοχής. Σκέψει σα, λοιπόν, σε... σε χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου να φιλοξενηθούν αυτές, να γίνει ένα μουσείο τρόπον την να. Θέλω να γίνει ένα μουσείο, γιατί εγώ σκέπτομαι να κάνω και άλλα έργα mm. και είναι κρίμα αυτά τα έργα να τα βάλει κάπου σε ένα χώρο τώρα να σκεπαστούν και να μην, υπάρχει, να μην τα βλέπω ο κόσμο. Αυτό προφανώ πρέπει να γίνει σε συνεργασία με το Δήμο τη Αλμοπία. Με έτσι, το Δήμο τη είναι... Αλμοπίας, ναι. Έχω... Έχετε συζητήσει με τη Δημοτική Αρχή. Έχω, έχω μιλήσει και μου είπαν ότι θα το παραχωρήσουν. Θα το παραχωρήσουν. Ναι. Από εκεί και πέρα πρέπει να γίνει η σύσταση. Υπάρχει ένα λαογραφικό σύλλογο, ένα σύλλογο στο χωριό που θα μπορούσε υπάρχει, υπό τη σκέπη υπάρχει, του... υπάρχει, Υπάρχει, Στο χωριό μου υπάρχει. Είναι ο μορφωτικό σύλλογο και ο πρόεδρο και αυτή είναι καλά παιδιά και Έχω συζητήσει Υπάρχει με ενδιαφέρον. Σ στην περιοχή γενικά ε, τέτοιες προσπάθειες ε, μπορούν έτσι, να ανθίσουν, ε, προσπάθειες διατήρησης της παράδοσης ε, τέτοιων κατασκευών. Είναι κάτι σπάνιο. Ή... Είναι, είναι, είναι κάτι σπάνιο γιατί ο μόνος που ασχολούμαι με την παράδοση τώρα προς το παρόν είμαι εγώ εκεί. Σε αυτό το επίπεδο Στο, με τις κατασκευές. Σε αυτό το επίπεδο. Και, θέλω, και θέλω, εγώ έχω πει και, και πολλά παιδιά να έρθουν κοντά μου να μάθουν. Γιατί, εντάξει, εγώ κάποια στιγμή μπορεί να προσεχθώ, αλλά αυτή η παράδοση να συνεχίσει. Γιατί όταν ξεχνά και χάνει τα ήθη και τα έθιμα του τόπου, σου χάνει τα πάντα. Τι έργα έχετε κάνει μέχρι σήμερα. Έχω κάνει μέχρι τώρα έχω κάνει πολλά έργα. Ναι. Με ε, θέματα. Με θέματα διάφορα. Είναι το Πιπερλίκι, πώ ένα παλιά το Πιπέρι. Ναι. Και τώρα συνεχίζεται και στο Λουτράκι και στο Γαρέφι. Ναι. Το οποίο το, το, αυτό το κοκκινο είναι το γνήσιο. Το Πιπέρι τρώς και καταλαβαίνει ότι τρω και δεν αρρωσταίνει το χειμώνα. Δεν αρρωσταίνει. Και αν πάτε τον καιρό που γίνεται η επεξεργασία του κόκκινου πιπεριού. Τι ε... καιρό πρέπει να έρθουμε για να είναι, κάνουμε είναι, το σχετικό είναι ρεπορτάζ. Το, τον Οκτώβριο. τον, τον Οκτώβριο. Οκτώβριο. Τότε μαζεύει το Πέρι και το, το ψήνουν στα Πιπερλίκια. Έχω κάνει ε, ε, αγροτικό σπίτι. Πώ είναι το αγροτόσπίτο τη δεκαετία του 1960. Έχω κάνει πώ ξεκινάει ο αγρότη τον Οκτώβριο για τι πορέ του και τα πάντα. Είναι τα Αλόνια που Αλονίζα παλιά, με τα άλογα και με αυτά. Έχω κάνει το Τουμπέκι, που είναι ένα μέρο. Ένα χώρο που χτυπούσαν παλιά το σιτάρι για να το ξεφυλίσουν και να κάνουν το το πληγούρι που κάνα και τον τραχανό. Ε, θέματα λοιπόν θέματα ε, από την αγροτική ζωή ω επιτοπλίστων τη περιοχή που όπου καταδεικνύουν τα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πώ ναι. ήταν τότε το αγροτικό επάγγελμα, ναι. πώ ζούσαν οι άνθρωποι στην περιοχή, με τι καλλιέργειε ε, είχαν να κάνουν. Όλα αυτά λοιπόν καταγράφονται με κατασκευέ που είναι εντυπωσιακέ και θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν σε οποιοδήποτε μουσείο. Εσεί θέλετε να μείνει στο χωριό σα, στον τόπο σα, να μην χαθούν όλα αυτά τα αεραγαρτία. Να μην χαθούν γιατί τώρα ανεβαίνω στα λουτράρια είναι ένα τόπο τουριστικό. Ανεβαίνουν κόμμα. Γιατί να με σταματάνε να τα βλέπουν και να βλέπουν την παράδοση του τόπου μα. Πολύ ωραία σκέψη λοιπόν. Πιπεριά λουτράκι, πόσα από τι απόσταση είναι. Yeah, 6 χιλιόμετρα είναι, είναι κοντά. Είναι πολύ κοντά. Yeah. Επομένω, η ίδρυση ενό μουσείου με παραδοσιακά αντικείμενα και άλλου είδου αντικείμενα ενδεχομένω θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν right. από την αγροτική και όχι μόνο ζωή τη περιοχή. Εγώ χαίρομαι αυτό το μουσείο που το ξεκινήσω στο χωριό να το κάνω. Ναι. Yeah. Όποιοι και από το χωριό μου ή φίλοι θέλουν κάτι να συνεισφέρουν και να βοηθήσουν να γίνει αυτό το μουσείο να γίνει ένα όμορφο σωστό, να το κάνουμε. Σε πολλέ περιοχέ τη κεντρική Μακεδονία υπάρχουν τέτοια μουσεία που πολύ ψάχνοντα τα σεντούκια του, τι αποθήκε του, βρήκαν που οι νέοι δεν τα ξέρουν σήμερα δεν ξέρουν τη χρήση τους την αξία τους τα οποία χρησιμοποιούσαν οι αγρότες και στο 19ο και στον 20ο αιώνα ε, και όλα αυτά καλό είναι να είναι κάπου καταγεγραμμένα γιατί ε, ναι, ναι, ε, μαρτυρούν την είναι, ιστορία ενός τόπου θα χαθούν θα, 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 θα χαθούν θα και θα χαθούν είναι κρίμα στην... Εσεί τώρα κάνατε μία έκθεση στην Αριδία, όπου ναι. όλα αυτά τα έργα σα προβλήθηκαν, τα είδε κόσμο, τι σα είπα. Ναι, εγώ τα έκανα στο γενικό λύκειο τη Αρδέα και ναι. ευχαριστώ τον, τον διευθυντή, ναι. τον Ρίζο Χριστό, τον Χρήστο, ο οποίο με φιλοξένησε στο χώρο του 10 μέρε το Σαββατοκύριακο που μα πέρασε, 16-17 του μηνό. Ήταν για το κοινό, ήταν για τον κόσμο. Ε, πέρασαν όλα τα σχολεία, εγώ το ξεκίνησα για να περάσουν όλα τα σχολεία να θυμηθούν και η επιγραφή μου εμένα είναι να θυμούνται οι παλιοί να μαθαίνουν νέοι. Έτσι Γιατί εγώ αυτά τάζισα και θέλουν να καταλάβουν τα παιδιά πώ ξεκίνησαν οι γονεί από μικροί για να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Για να και αυτό είναι ένα διαφορετικό τρόπο καταγραφή δεδομένων. Δεν είναι, α πούμε, να είναι καταγεγραμμένα σε ένα βιβλίο μια ιστορική μαρτυρία. Εσεί θα έχετε κάνει μια πραγματική αναπαράσταση, Εγώ... όπω ήταν, σε λειτουργία. Μπράβο. Είναι ενδιαφέρουσε yeah. ξύλινε κατασκευέ που μπορούν να σταθούν οπουδήποτε. Αλλά εσεί θέλετε να γίνει μουσείο. Εμεί να ευχηθούμε να σα ακούσουν οι αρμόδιοι. Εμεί θα συνομιλήσουμε και την, με τη Δημοτική Αρχή τη Αλμοπία, αν όντω θα προωθήσει το αίτημά σα. Ε, και ευχόμαστε να βρουν πραγματικά τη θέση που του αξίζει. Σα ευχαριστούμε θερμά, κύριε, κύριε. Γεωργίου, που ήρθατε. Σήμερα εδώ στα Πέριξη, στη Β100.